Όπως βλέπετε, είναι μια γιορτή που κάνουμε την τσικροπέφτη, τα παιδιά έχουν ντυθεί όλα. Να ευχαριστήσω φυσικά τον Σκεύο τον Ζεμπιλά που είναι ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού που έχει αναλάβει τα πάντα, σουβλάκια, λουκουμάδες, τα πάντα. Εμείς τη διαμορφώσαμε τον εσωτερικό χώρο και ντύσαμε τα παιδιά και όπως βλέπετε διασκεδάζουν, χαίρονται. Για αυτά ας πούμε παλεύουμε, να περάσουν κάτι καλά και εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές απόκριες με υγεία πάνω απ' όλα. Είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω τον κύριο Λυπίδη γιατί ότι δέχτηκε το κάλεσμά μας να δώσουμε λίγο θάρρος και αέρα, να πούμε έτσι καλύμνικα, στα παιδιά αυτά. Γι' αυτό σκεφτήκαμε εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο να φτιάξουμε αυτό το οποίο έχουμε φτιάξει. Μπορείτε να το δείτε εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, τον κύριο Ψαρομπά και όλους τους άλλους, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην οργάνωση αυτή. Ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι πάντοτε ο εθελοντισμός όταν εργάζεται σωστά μαζί με την πολιτεία, ένα κράτος πάει μπροστά. Ο σκοπός του Ερυθρού Σταυρού, όπως έδειξε, και ο εθελοντισμός είναι πάνω απ' όλα. Γιατί χωρίς εθελοντισμό δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να προσέξουμε καλά, οι περιστάσεις είναι δύσκολες, ότι πρέπει να είμαστε εθελοντές και εμείς σαν Ερυθρός Σταυρός με το δικό μας πρόγραμμα είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα φώτα σε όλους. Τώρα θα αρχίσω ένα νέο σεμινάριο, το οποίο θα αρχίσει αμέσως μετά την Καθαρά Δευτέρα, έρχεται εκπαιδεύτρια από Αθήνα, για να πάρουν αυτό το πτυχίο πιστοποίησης των πρώτων βοηθειών. Είμαστε σήμερα στο κτίριο εδώ των ΑΜΕΑ για να συγχαρούμε καταρχάς και να υποστηρίξουμε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία του Περιφερειακού Τμήματος του Ερυθρού Σταυρού στην Κάλυμνο και του Προέδρου του κυρίου Ζεμπιλά, ο οποίος έκανε κάτι πάρα πολύ ωραίο, να δώσει χαρά στα παιδιά τα οποία είναι εδώ στο χώρο των ΑΜΕΑ, ψήνοντας, φέρνοντας όργανα, κάνοντας ένα ωραίο αυθόρμητο, θα έλεγα, αποκριάτικο πάρτι. Και από εκεί και πέρα εμείς να πούμε ένα μπράβο για αυτές τις ωραίες πρωτοβουλίες. Σίγουρα αποτελεί ένα πολύ ενεργό κομμάτι της καλλινιακής κοινωνίας το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού εδώ. Να πούμε τα συγχαρητήριά μας και να βλέπουμε συχνά τέτοιες δράσεις που είναι πολύ καλές για το κοινωνικό σύνολο. Σήμερα είναι Εθνική Γιορτή των Καλοφαγάδων. Θα συγχαρούμε τον Πρόεδρο, τον Σκεύο τον Ζεμπιλά, για την πρωτοβουλία τη δική του και όλο το μέλλον του Ερυθρού Σταυρού να έρθουν να κάνουν αυτό το ωραίο πάρτι, να χαροποιήσουν τα παιδιά. Και εύχομαι να κλείσει όμορφα η ημέρα για όλους. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή Τσικνοπέμπτη. Τσικνοπέμπτη, μια ιδιαίτερη ημέρα για τους Ορθόδοξους. Εγώ θέλω να συγχαρώ την ομάδα των Έρυθρων Σταυρητών, τον πρόεδρο των ΑΜΕΑ, που σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο γίνεται αυτή η όμορφη εκδήλωση, να ψήσουν, να χορέψουν, να διασκεδάσουν, και ήρθαμε κι εμείς να πούμε τις δικές μας ευχές. Τέτοιου είδους δράσεις θεωρώ ότι
κάνουν πιο όμορφη τη ζωή μας, πιο γλυκιά τη ζωή μας. Γι' αυτό νομίζω ότι καλά κάνετε κι εσείς τα μέσα ενημέρωσης και καλύπτετε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ευχαριστώ και καλωσορίζω τον κύριο Δήμαρχο που ήρθε στο χώρο μας. Είναι πάρα πολύ ειδική ημέρα σήμερα, η Τσικροπέμπτη. Πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα, με πρωτοβουλία βέβαια του Ζεμπιλά του Ερυθρού Σταυρού και εμείς στο εσωτερικό χώρο. Κύριε Δήμαρχε, ένα πράγμα να ξέρουμε, ένα κράτος για να πάει λίγο μπροστά είναι οι σωστοί εθελοντές, συμβαδίζουν με το κράτος μαζί και γίνεται αυτό το έργο που βλέπετε. Και θέλω τη στήριξή σας σε όλα τα θέματα, την έχουμε βέβαια, αλλά κάτι, ό,τι μπορείτε περισσότερο. Είναι ένας χώρος ευαίσθητος. Αγαπητέ Πρόεδρε, αυτό που προσφέρετε πραγματικά είναι τόσο μεγάλο που ένα ευχαριστώ δεν αρκεί. Ξέρεις πολύ καλά ότι από την πρώτη ώρα που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια ήμουνα δίπλα. Είχα την τύχη να είμαι δήμαρχος και τότε και είμαι δίπλα σου. Χθες είχα ιδιαίτερη κουβέντα με τον προϊστάμενο της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής προκειμένου να τελειώσει, να ολοκληρωθεί η διαδικασία για το πίσω κτίριο. Το παρακολουθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε και σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.